Καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση των ΝΑΡ και τη δυνατότητα της σημερινής μας παρέμβασης εδώ και να ευχηθώ η συζήτηση και τα αποτελέσματα αυτής της διημερίδας να φανούν χρήσιμα και να αξιοποιηθούν μπροστά και στο πλαίσιο του τέταρτου συνεδρίου που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι φανερό, σύντροφες και συντρόφισσες, ότι σε αυτό το δεκάλεπτο που μου δίνεται ως δυνατότητα να τοποθετηθώ στο θέμα το οποίο υπάρχει στην ημερήσια διάταξη της κουβέντας, δεν μπορεί να γίνει εκτενή αναλυτική αναφορά σε όλες τις στοιχές που αφορούν το εφοπλιστικό κεφάλαιο και την αυτιλία. Όμως, βασικά σημεία πιστεύω θα κάνω μια αναφορά και η οποία όσο το δυνατόν να είναι κατατοπιστική. Το ένα που θέλω να πω αυτό, το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία τόσο αναφερόμενος εγώ το κομμάτι της ναυτιλίας κατ' επέκταση μπορεί να πει κανείς και σε άλλους κλάδους. Η αριστερά στο σύνολό της και κυρίως στο κομμάτι της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής και ριζοσπαστικής αριστεράς να έχουν διατυπωμένες, επεξεργασμένες θέσεις και απόψεις για όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν νευραλγικούς κλάδους στην ελληνική οικονομία και ταυτόχρονα με τις θέσεις να εξοπλίζουν και τους εργαζόμενους και το μαζικό λαϊκό και το συνδικαλιστικό κίνημα. Και αυτό θα είναι ξεχωριστή και ιδιαίτερη συμβολή από αυτή τη σκοπιά. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το δεύτερο. Επειδή σαν μιλήσουμε παράδειγμα τώρα για την αυτιλία, όπως θα πω εγώ παρακάτω, εδώ όπως θα διαπιστώσουμε υπάρχει μια επιχειρηματολογία από την πλευρά των αστικών πολιτικών δυνάμεων που αν θα διαβάσει κανείς τουλάχιστον από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έως και σήμερα είναι κατά βάση ίδια. Με το ίδιο σκεπτικό, με την ίδια επιχειρηματολογία και στην ίδια κατεύθυνση. Τι λέει λίγο πολύ αυτή η επιχειρηματολογία? Ότι αυτό το θαύμα σε εισαγωγικά της ναυτιλίας η οποία έχει καταφέρει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και να είναι στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλιακής πυραμίδας οφείλεται πού? Οφείλεται στην εφευρετικότητα, στην εξωστρέφεια, στην πρωτοτυπία και στο επιχειρηματικό δαιμόνιο του εφοπλιστικού κεφάλαιου. Αν θα διαβάσει κανείς, λέω, όλες τις τοποθετήσεις των αστικών πολιτικών δυνάμεων από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, είναι τα ίδια ακριβώς τα λόγια. Επαναλαμβάνω. Χωρίς να εξαιρείται και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας, ο νέος πρωθυπουργός. Μάλιστα σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πριν 1,5 χρόνο με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, είχε την δυνατότητα εκεί να υμνολογήσει, να αγιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο το επιχειρηματικό δαιμόνιο του εφοπλιστικού κεφάλαιου, παρακάμπτοντας, αγνοώντας όλες εκείνες τις πραγματικές παραμέτρους και παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτό που είναι σήμερα η ναυτιλία. Εμείς από το ναυτεργατικό κίνημα, μιλώντας για την ναυτιλία και σύμφωνα με την οικονομική και ναυτιλιακή δραστηριότητά της, τη χωρίζουμε σε δύο βασικές κατηγορίες. Στο κομμάτι της φορτηγού ναυτιλίας και το κομμάτι της επιβατηγού ναυτιλίας. Που το καθένα έχει ιδιαιτερότητες και μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά. Δεν είναι σωστό, μιλώντας για την ναυτιλία, να τσοβαλιάσουμε όλες τις κατηγορίες αυτής της οικονομικής δραστηριότητας μέσα σε ένα κοινό ή ενιαίο πλαίσιο. Υπάρχουν διαφορετικότητες, υπάρχουν στοιχεία τα οποία συνθέτουν διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετικές επιλογές. Λέω ως παράδειγμα, όταν μιλάμε για την επιβατηγό ναυτιλία που περιλαμβάνουμε σε αυτή την ακτοπλοεία, την κρουαζιέρα, τα πορθμία, αλλά και το κομμάτι, το τμήμα των φορτηγών μικρών σκαφών, δεξαμενοποιών και φορτηγών τα οποία κάνουν εθνικές μεταφορές, αυτό το κομμάτι στον έναν ή στον άλλο βαθμό είναι συνδεδεμένο με την ίδια τη χώρα. Είναι άλλο πράγμα τώρα το κομμάτι το μεγάλου εφοπλιστικού κεφαλαίου που έχει σχέση με την δράση την επιχειρηματική στην ποντοπόρο ναυτιλία, δηλαδή στην διεθνή ναυτιλία. Όπως εν μέρει θα έλεγα το ίδιο αφορά, αλλά σε περιορισμένη έκταση, το κομμάτι της μεσογειακού ναυτιλίας. Έχει μια σημασία αυτή εισαγωγή για να έχουμε μια εικόνα τουλάχιστον το τι θα ήθελα να πω παρακάτω και παραπέρα.
Όταν μιλάμε λοιπόν για μεγάλο κεφάλαιο, εννοούμε την ποντοπόρο ναυτιλία. Πώς είναι σήμερα η κατάσταση από πλευράς αριθμών όσον αφορά την ναυτιλία? Έχουμε περίπου 5.400 αυγεία ελληνικά και ελληνόκτητης πλειοψηφίας. Από αυτά τα 5.500 που είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο από αριθμό πλοίου, αλλά και από πλευράς χωρητικότητας των πλοίων, από αυτά λέω τα 5.500 περίπου χιλιάδες, τα 4% είναι ανήκουν στην ποντοπόρο ναυτιλία. Από αυτά τα 4.000 πλοία, έχουμε 750 στην ελληνική σημαία και τα υπόλοιπα είναι σε διάφορες σημαίες ευκαιρίας. Με πρώτη σημαία ευκαιρίας, η οποία είναι καινούργια αυτή, η οποία βγήκε και η οποία έχει ιδιαίτερα ευνοϊκούς, κυρίως φορολογικούς όρους για το φοπλιστικό κεφάλαιο και την εγκατάσταση, την τυπική εγκατάσταση της έδρας σε αυτή τη χώρα, είναι τα νησιά Μάρσαλ, τα οποία έχουν 790 πλοία ελληνικής πλειοκτησίας σήμερα στη σημαία τους. Και ακολουθούν άλλες χώρες, σημαίων ευκολίας επίσης, όπως είναι η Ιβερία, όπως είναι οι Μπαχάμες και διάφορες ακόμα χώρες. Κοινό παρανομαστής αυτών των χωρών που έχουν, είναι εγγεγραμμένα τα πλοία ελληνικής πλειοκτησίας, είναι ιδιαίτερα το χαμηλό φορολογικό στάτους που έχουν όσον αφορά την νεολόγηση των πλοίων. Αυτή είναι μια πλευρά που θέλω να πω. Τώρα μπαίνουμε στο δεύτερο ζήτημα, το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου και ο Ζώδης και θέλω να σταθώ ειδικότερα. Είναι τελικά η εφευρετικότητα, η εξωστρέφεια και το επιχειρηματικό δαιμόνιο των εφοπλιστών είναι, ήταν και είναι εκείνο το οποίο τους οδήγησε στην πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια ναυτιλία? Η απάντησή μας δεν είναι. Είναι ασφαλώς όχι. Και θέλω να επισημάνω με την ευκαιρία ορισμένους παράγοντες σημαντικότατους που συνέβαλαν στο να βρεθεί το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλιακής πυραμίδας. Αν ξεκινήσουμε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, θα πρέπει να πούμε 2-3 πράγματα εξαιρετικά σοβαρά, έχουν και ιστορική σημασία, αλλά πρέπει να τα λέμε και σήμερα, τα οποία δυστυχώς ούτε λέγονται, ούτε ακούγονται, ούτε γράφονται, ούτε διατυπώνονται πουθενά. Το βασικότερο είναι να ξέρουμε και να γνωρίζουμε ότι μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η ελληνική ναυτιλία, το κομμάτι της ποντοπόρου πάντα εννοώ, αποδεκατίστηκε και καταστράφηκε κατά ποσοστό που ξεπερνάει κατά άλλους το 70, άλλους το 75 και άλλους το 80%. Είναι το κομμάτι της ναυτιλίας που υπέστηκε τις μεγαλύτερες ζημιές, καταστροφές. Ταυτόχρονα, την ίδια περίοδο έχει μια σημασία περισσότερο πολιτική να το μνημονεύσω και να το αναφέρω αυτό. Οι Έλληνες εφοπλιστές, λόγω του πολέμου στη χώρα μας, είχαν μεταφέρει για λόγους ασφαλείας τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους στην Αγγλία, θεωρώντας την Αγγλία τότε πιο ασφαλή χώρα για τη διαμονή τους. Είδαν όμως την πορεία, αυτό είναι μια αναφορά ενός παλιού καλού σύντροφου, το οποίο μας το ανέφερε το 1987 σε μια παρόμοια ημερίδα που κάναμε εδώ, για όσους δεν το ξέρουν, για κάποιοι δεν το ξέρουν φαντάζομαι, του Αντώνη του Αμπατιέρη. Μετέφεραν λοιπόν, επειδή βλέπαν τους βομβαρδισμούς των Γερμανών καθημερινά πάνω από το Λονδίνο, πήραν τις οικογένειές τους και από το Λονδίνο και από την Αγγλία και πήγαν σε ασφαλή καλύτερο προορισμό, πήγαν στη Νέα Υόρκη και στην Αμερική. Όμως προσέξτε την άλλη πλευρά τώρα, που έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι ναυτεργάτες μέσα από αυτό το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχαν 2.500 νεκρούς και πάνω από 2.000 βαρύτατα τραυματισμένους και σακατεμένους. Δέστε τώρα πώς εξελίσσεται αυτό το θαύμα. Να ξέρουμε και να γνωρίζουμε ότι τα πλοία των Ελλήνων εφοπλιστών πήγαιναν στις πιο επικίνδυνες αποστολές. Εκεί ήταν αυξημένα και τα ναύλα την περίοδο εκείνη. Και η βύθιση όλων αυτών των πλοίων τους απέφερε τεράστια κέρδη από την πλευρά των ασφαλιστικών αποζημιώσεων. Αυτό ήταν ένας σημαντικότατος παράγοντας που συνετέλεσε αργότερα οι τεράστιες αποζημιώσεις που πήρανε να ξαναδημιουργήσουν μια νέα ναυτιλία σε νέα βάση. Το ένα κομμάτι ήταν αυτό. Το δεύτερο κομμάτι εξαιρετικά σοβαρό που δεν λέγεται και δεν ακούγεται πουθενά είναι το κομμάτι ότι με εγγύηση του ελληνικού κράτους και του ελληνικού δημοσίου αγοράστηκαν 100 Liberty με τη μορφή δωρεάς τότες
ήταν πολεμικά πλοία αυτά και μετασκευάστηκαν σε φορτηγά και δόθηκαν στους Έλληνες εφοπιστές. Και εκεί υπήρξε και μάλιστα ένας τεράστιος πόλεμος μεταξύ των ίδιων των εφοπιστικών εταιριών και οικογενειών, μια που από τη μία Ουλανδρία, από την άλλη Ωνάση, από την άλλη, ποιος θα πάρει τα πλοία αυτά. Εν πάση περιπτώσει, τα πήρανε τα πλοία. Μας μένει λοιπόν το παράδειγμα των τεράστιων αποζημιώσεων που ωφελήθηκαν οι εφοπιστές από τον, τη δίδυση των οποίων τους συνδυάζεται του το λέμε. Μας μένει επίσης η δωρεά των 100 λίμπερτι με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και με ένα ποσοστό, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 15% της αξίας να αποπληρωθούν σε βάθος χρόνων. Και πάμε μετά στο τρίτο στοιχείο, το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό. Ποια είναι η επιλογή του εφοπιστικού κεφάλαιου την περίοδο εκείνη, και όχι μόνο την περίοδο εκείνη, δηλαδή από το 50 έως και τη δεκαετία του 80. Αν θα δει κανείς τα στατιστικά στοιχεία, ελάχιστα πλοία είναι στις αγορές των Ελλήνων εφοπιστών νέας ναυπήγησης και κατασκευής. Το 90 με 95% των πλοίων τους είναι δεύτερο χέρι. Δεύτερο χέρι πλοία ηλικίας από 20ετία μέχρι 35-40 χρόνια. Πάνω σε αυτή την σε αυτά τα πλοία οικοδομήθηκε η ανάπτυξη και η εξέλιξη του ελληνικού εφοπιστικού κεφάλαιου. Αν θα δείτε επίσης ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο που έχει ένα ενδιαφέρον να το πούμε, να το σημειώσουμε εδώ σήμερα, είναι ότι η ελληνική αυτή ναυτιλία του 50-90 περίπου κρατάει ένα τραγικό σκύπτρο στα χέρια της και είναι ματωμένο του 50-90-40 χρόνια. Είναι η πρώτη σημαία και η πρώτη ναυτιλία στον κόσμο σε ναυτικά ατυχήματα, σε ναυάγια και σε νεκρούς. Είναι χιλιάδες συναυτεργάτες που χάθηκαν στα πλωτά φέρετρα των Ελλήνων εφοπιστών για να οικοδομήσουν αυτοί αργότερα και με την εξέλιξη των πραγμάτων την οικονομική τους αυτοκρατορία. Το τρίτο είναι αυτό. Το τέταρτο εξαιρετικά σοβαρό είναι ότι το μεταπολεμικό κράτος με καμία εξαίρεση και διάκριση από πλευράς αστικών πολιτικών κομμάτων που είχαν την ευθύνη της διακυβέρνησης τους παρήχε προκλητικά και σκανδαλώδη προνόμια, τέτοια που δεν υπήρξε σε καμία χώρα άλλη, τουλάχιστον χώρα δυτικοευρωπαϊκή ή αν θέλετε οικονομικά αναπτυγμένη ναυτιλιακή χώρα. Καμία. Είναι αυτοί που εφήβραν και πήγαν μαζικά στα ευκαιριακά μειολόγια της σημαίας ευκαιρίας. Είχαν το μεγάλο κομμάτι εκεί όπως το έχουν και σήμερα. Ήταν αυτοί που ωφελήθηκαν με τον νόμο του 2683 του 1953 που θεωρεί την ίδρυση και την εγκατάσταση εταιρείας ναυτιλιακής ποντοπόρου πλοίων ότι είναι εισαγόμενο κεφάλαιο και προστατεύεται και έχει μάλιστα και αυξημένη τυπική ισχύ και είναι και κατοχυρωμένο αυτό το προνόμιο τους στο σύνταγμα. Το τρίτο που έπαιξε ρόλο. Το τέταρτο που έπαιξε ρόλο είναι εξαιρετικά σοβαρό, πώς αντιμετωπίστηκε ο ελληνικός εφοπισμός από το αστικό πολιτικό σύστημα σε ό,τι αφορά το κρίσιμο κομμάτι που αφορά τη φορολογία. Είναι το μοναδικό κομμάτι, θα έλεγα, από πλευράς επιχειρηματιών στη χώρα που έχει επίσημα ένα ατελείωτο κατάλογο φοροαπαλλαγών που όσες φορές μπήκα να δω το άρθρο, σε αναβάζω αυτές τις φοροαπαλλαγές σε 56, άλλο και σε 57 και άλλες σε 58. Επίσημες. Είναι τόσο προκλητική ιδέα αυτές οι φοροαπαλλαγές, οι οποίες θα πω έτσι για αστεισμό, που μάλλον δεν είναι για αστεισμό το παράδειγμα, έχουν απαλλαγή από το ΦΠΑ στα μπούρα, στα ποτά, στα ουίσκι, ακόμα και στο χαρτί της τουαλέτας. 57 επίσημες φοροαπαλλαγές. Δεν τις αμπούμπησε καμιά κυβέρνηση, δεν τις έδειξε καμιά κυβέρνηση και βεβαίως δεν τις έδειξε κατά οποιοδήποτε τρόπο και η πρώτη φορά αριστερά του κ. Τσίπρα. Πάμε παρακάτω. Το επόμενο βήμα που κάνουν οι αστικές κυβερνήσεις να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού κεφαλαίου, παρέχοντας νέα προνόμια, ιδιαίτερα την περίοδο της δικτατορίας και αμέσως μετά, είναι είμαστε η πρώτη χώρα που θεσμοθετείται η ρατσιστική αρχή στην ναυτιλία της άνησης αμοιβής.
μεταξύ των Ελλήνων και των Ελλοδαπών αυτικών. Και οι Ελλοδαποί, με τις διμερείς συμβάσεις που κάνει η χώρα μας και εφοπλιστές με αντίστοιχες χώρες του τρίτου κόσμου, όπως είναι το Πακιστάν, οι Φιλιππίνες, η Αίγυπτος κλπ. Κλπ. Είναι τελείωτος ο κατάλογος αυτών των χωρών που έχουν συνάψει διμερείς συμβάσεις. Καταβάλλεται η μισθή σύμφωνα με τη χώρα προέλευσης του ναυτικού. Και βεβαίως με τον τρόπο αυτό παραβιάζονται και αυτές οι τυπικές ιδρυτικές αναφορές του ΟΕ για ίση αμοιβή και ίση και όλα τα σχετικά, όπως και η ιδρυτική συνθήκη της Ρώμης σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση την ΕΟΚ τότε. Δεν φτάνει, σταματάμε όμως εκεί. Υπάρχει και συνέχεια. Το επόμενο βήμα ποιο είναι? Η ανταγωνιστικότητα δεν ήταν αρκετή για αυτούς. Μπαίνουμε σε μια περίοδο μεταξύ τέλους του 70 με αρχές της δεκαετίας του 80 που κορυφώνεται μια κρίση στην ναυτιλία. Αυτή η κρίση οδήγησε σε ένα μεγάλο αριθμό οποίων οδηγήθηκαν στον παροπλισμό από τη μία, και από την άλλη η τότε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θεσμοθέτησε τη μείωση των οργανικών συνθέσεων. Τι σημαίνει η οργανική σύνθεση? Σημαίνει ο αριθμός των Ελλήνων ναυτικών που επανδρώνουν ένα ποντοπόρο πλοίο. Τότε, το 1985-86, να επιπολογίσετε ότι ήταν περίπου 30 με 32 άτομα ο μέσος όρος ενός ποντοπόρου πλοίου, είτε φορτηγού είτε δεξαμένου πλοίου, και με διαδοχικές μειώσεις των οργανικών συνθέσεων από το 86 μέχρι το 2006, έντεκα στον αριθμό μειώσεις, οδηγούν σε απώλεια, στην πραγματικότητα σε επαγγελματικό διωγμό. 65.000 Έλληνες ναυταργάτες από την ελληνική, από τα ελληνικά ταράδια της ποντοπόρου ναυτιλίας. Κατά συνέπεια, δεν σταματάμε εδώ, θα πω και πολλά που μπορώ να πω ακόμα παρακάτω. Και θα πω, αλλά μια παρένθεση. Πάνω σε αυτή τη βάση οικοδομήθηκε η ασυνδοσία του εφοπλιστικού κεφάλαιου, τα προνόμια που παρήχαν και εξασφάλισαν διαδοχικά όλες οι αστικές κυβερνήσεις ήταν οι παράγοντες, και μόνο αυτοί οι παράγοντες, που συνετέλεσαν στο να παίξει και να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στη διεθνή ναυτιλία και να είναι και στην κορυφή της πυραμίδας, όπως είπαμε. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Τα προνόμια συνεχίζονται και σε άλλους τομείς. Είναι χαρακτηριστικό να πω ότι οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν περίπου το μισό, περίπου το 55% της δαπάνης που πληρώνει ένας επιχειρηματίας στη στεριά, στο χερσαίο χώρο, όσον αφορά την ασφαλιστική δαπάνη για τους εργαζόμενους. Υπάρχουν δε τέτοιες ευνοϊκές ρυθμίσεις που σε ορισμένες κατηγορίες, όπως είναι τα κρουαζερόπλια, ή εκεί που προσλαμβάνουν Έλληνες ναυτικούς στην ποντοπόρο ναυτιλία, που η συμμετοχή τους στη δαπάνη της κοινωνικής ασφάλισης είναι μηδέν. Δεν πληρώνουν τίποτα. Γι' αυτό και ένα από τα μεγαλύτερα, αργότερα, παλαιότερα ταμεία που υπάρχει, το παλιότερο ήταν το δικό μας, το Ναυτικό Μαϊκό Ταμείο, οδηγήθηκε στην κατάρρευση και τελικά στον κέντρο. Ήταν τότε η προκλητικότητα δε των κυβερνήσεων που στην περίοδο 50-70 χρησιμοποιούσαν τα αποθεματικά του ταμείου μας με τη μορφή δανείου για να κάνουν αγορές φουρίων. Όλα αυτά δυστυχώς δεν περνάνε στο ευρύτερο κοινό, διότι υπάρχει ένας πανίσχυρος, θα έλεγα, έλεγχος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως στα τηλεοπτικά, αλλά όχι μόνο στα τηλεοπτικά και στα υπόλοιπα, από το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τους ιδιοκτήτες των μεγάλων καναλιών, όπως είναι το Μέγκα Βαρδινογιάννης, όπως είναι το Σταρ Βαρδινογιάννης, όπως είναι το Αντένα Κυριακού, όπως είναι ο Σκάι Αλαφούζος, όλοι είναι μεγαλοεφοπλιστές. Πολλοί δε από αυτούς, όπως ο κ. Αλαφούζος, ευθύνονται και για εγκλήματα τα οποία έχουν διαπράξει με τα σαπάκια τους. Λέω για τον κύριο Λαφούζο, διότι ο ίδιος ευθύνεται για ένα από τα μεγαλύτερα οικολογικά εγκλήματα που έγιναν και συμπεριλαμβάνεται στα κορυφαία 7 του κόσμου στη θάλασσα Ποπία, στη Βενεζουέλα. Και βεβαίως ήρθε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που δεν έθιξε καθόλου αυτό το προνομιακό, προκλητικό καθεστώς της εφοπλιστικής ασυνδοσίας, και όχι μόνο αυτό, τους παρήχε με τη δική της, με τον δικό του τρόπο και νέα προνόμια. Μπορώ να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και αυτός μαζί και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις που ανοίγουν το δρόμο στην επιβατικό ναυτιλία σε ό,τι αφορά το σύστημα, το καθεστώς των ειδικών συνθέσεων που είναι μείωση
των πραγματικών αναγκών των αυτεργατών για τη λειτουργία ενός πλοίου κατά παρέχηση του νόμου, έτσι ώστε να ωφελείται από πλευράς κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας η κάθε μεμονωμένη εταιρεία. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Και μου λέει ο Στάθμος να κλείσω και να τελειώσω. Ναι. Εκείνο το οποίο θα ήθελα εν κατακλείδη να πω ότι χρειάζεται πέρα από τη δράση των αγώνα του εργατικού κινήματος, των αυτεργατών αν θέλετε συγκεκριμένα μιλώντας για το κομμάτι της ναυτιλίας, που πρέπει να το δούμε το κομμάτι της ναυτιλίας σε μια ευρύτερη έκταση ως κλάδο συναφής όπως είναι τα λιμάνια, αλλά και η ναύπηγο επισκευή και πάνω σε αυτό το πλαίσιο το συγκεκριμένο να υπάρχουν και να διατυπωθούν συγκεκριμένες επεξεργασίες. Εγώ πιστεύω θα είναι ιδιαίτερη συμβολή και του ΝΑΡ και γενικότερα της ριζοσπαστικής και της αντικαπιταλιστικής αριστεράς το να διατυπώσει ένα επεξεργασμένο προγραμματικό πλαίσιο θέσεων και στόχων που θα έχει ως, αν θέλετε, κύρια στόχευση, αυτό έχουμε εμείς σαν συνδικάτο, πόσο δε μάλλον μια πολιτική αντικαπιταλιστική οργάνωση και κόμμα, κίνηση, πρέπει να στοχεύει στο τσάκισμα της εφοπλιστικής ασυδοσίας, στην αντιπαράθεση και στη σύγκρουση με τη λογική της ανταγωνιστικότητας, στην θεσμοθέτηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των αυτεργατών ιδιαίτερα. Θα το θεωρούσαμε πολύ ιδιαίτερα σημαντική συμβολή εάν, λέω, διατυπωθεί ένα τέτοιο πλαίσιο και αυτό το πλαίσιο να είναι σε μια κατεύθυνση ανοιχτής αμφισβήτησης και σύγκρουσης με αυτό το άθλιο, το αστικό σύστημα που έχει θεσμοθετήσει αυτό το καθεστώς της επιχειρηματικής εφοπλιστικής συσύρωσης. Σας ευχαριστώ.